Στο έλεος του κορονοϊού η γυρεά Ήπειρος. Ο αριθμό των νέων κρούσματων στην Ευρώπη υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε 10 ημέρε και για πρώτη φορά ξεπέρασε τα 200.000 κρούσματα ημερήσίω. Ο συνολικό αριθμό αγγίζει πλέον τα 8.200.000, με την Ευρώπη ω περιφέρεια να καταγράφει περισσότερα ημερήσια κρούσματα από την Ινδία, τη Βραζιλία και τι Ηνωμένε Πολιτείε μαζί. Τα νοσοκομεία παραμένουν σε καθεστώ μεγάλη πίεση με τον αριθμό των εισαγωγών ασθενών με κορονοϊό να αυξάνεται, την ώρα που τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα αποτελούν πλέον τη μοναδική λύση για αναχέτηση της πανδημίας. <Τι> Στη Γαλλία του 1.050.000 κρουσμάτων η νεκτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επεκτείνεται σε δεκάδες ακόμη περιοχές με τον αριθμό των επηρεαζόμενων πολιτών να αγγίζει τα 46 εκατομμύρια. Et nous aurons des décisions à prendre dans les prochaines semaines pour les choses. Déjà, que notre était, au moins pour Την ίδια ώρα οι περιφερειακές αρχές της Ισπανικής Πρωτεύουσας επιβάλλουν από σήμερα απαγόρευση σε όλες τις συναθρήσει από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 6 το πρωί. Στην Ιταλία, η Λομβαρδία και η Καλαβρία επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα και για τρεις εβδομάδες, ενώ τρεις πόλεις της Βόρειας Πορτογαλίας τέθηκαν από χθε σε πλήρη καραντίνα. Σε όλη τη χώρα θα απαγορευτούν εξάλλου οι μετακινήσεις μεταξύ κοινοτήτων στο διάστημα από 30 Οκτωβρίου έω 3 Νοεμβρίου που συμπίπτει με τη γιορτή των Σε μερικό lockdown μπαίνει τη Δευτέρα Σλοβακία. Τα περισσότερα σχολεία της χώρας θα παραμείνουν κλειστά για έναν μήνα με την κυβέρνηση να ζητά από τους πολίτες να παραμένουν στα σπίτια τους και να βγαίνουν μόνο για τα άκρως απαραίτητα. Περαιτέρω περιορισμούς θέτει σε εφαρμογή και η Πολωνία την ώρα που ο πρόεδρος της χώρας εντοπίστηκε θετικό στον COVID-19. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης, ο πρόεδρος Αντρεζέι ντούντα νιώθει καλά και έχει τεθεί σε αυτοπεριορισμό. Στο καθολικό lockdown αντιστέκεται το Βέλγιο, το οποίο έχει ήδη κλείσει τα καφέ, τα μπαρ και τα εστιατόρια και έχει επιβάλει νυκτερινή της κυκλοφορίας. Η καλή διαγωγή που επέδειξε η Γερμανία κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος φαίνεται να χάνεται. Μέσα σε 24 ώρε καταγράφηκαν περισσότερα από 11.000 κρούσματα, με τι αρχέ να απαγορεύουν τι συναθρήσει. Μια περιφέρεια στο Νότο έχει τεθεί σε καραντίνα και η προστατευτική μάσκα είναι πλέον υποχρεωτική σε ορισμένου δρόμου του Βερολίνου. Χot spot τη πανδημία αποτελεί η Βόρεια Αγγλία, όπου και έκλεισαν ...σχεδόν τα πάντα. Την ίδια ώρα σε καραντίνα έξι εβδομάδων μπήκε η Ιρλανδία... ...με την ελπίδα ότι η χώρα θα καταφέρει να γιορτάσει τα Χριστούγεννα. Αντιμέτωπη με ένα δεύτερο lockdown και η τσεχία. Τα σχολεία στη χώρα θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 27 Νοεμβρίου... ...με την κυβέρνηση να επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στις συναθρήσεις και στις μετακινήσεις. Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους από τον κορονοϊό έως το τέλος του Φεβρουαρίου στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό είναι το εφιαλτικό σενάριο που γίνεται ακόμη χειρότερο καθώς οι ζωές περίπου 130.000 εξ αυτών θα μπορούσαν να σωθούν εάν όλοι φορούσαν μάσκε, σύμφωνα με τι εκτιμήσει μια μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου τη Ουάσιγκτον. Τα κρούσματα στι ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 8,7 εκατομμύρια, την ώρα που τα θετικά περιστατικά στον πλανήτη πλησιάζουν πλέον τα 43 εκατομμύρια.